Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σας καλέσαμε σήμερα εδώ προκειμένου να παρουσιάσουμε μια πολύ σημαντική επιτυχία της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας, η οποία αφορά στην εξυχνίαση ληστείας που έλαβε χώρα την 5η-1η Αυγούστου σε τραπεζικό υποκατάστημα πόλης, γειτνιάζουσας με την πρωτεύουσα του νομού μας. Συγκεκριμένα αξιολογώντας και αξιοποιώντας όλα τα στοιχεία που προέκυψαν στο πλαίσιο ενδελεχούς προανακριτικής διαδικασίας, πετύχαμε να ταυτοποιήσουμε τους δράστες και να αποκαλύψουμε σημαντικές παραμέτρους, εκμεταλλευόμενοι στοιχεία που αντλήσαμε από το modus operandi, από τον τρόπο δράσης δηλαδή των δραστών. Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε κατά το διήμερο 1ης και 2 Αυγούστου, κατορθώσαμε να συλλάβουμε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας 3 από τους δράστες, ηλικίας 50, 35 και 42 ετών, και να ταυτοποιήσουμε ακόμα ένα συνεργό τους ηλικίας 45 ετών, ο οποίος συνελήφθηκε αυτό σήμερα κατόπιν εντάλματος που εξεδόθηκε από την κυρία αναπλήτρια Λαρίσης. Επιπλέον, έπειτα από περαιτέρω συλλογή δεδομένων και πιστηρίων που αφορούσαν στο πεδίο δράση των δραστών, οδηγηθήκαμε στην εξυχνίαση μιας ακόμη ληστείας που διαπράχθηκε σε υποκατάστημα τράπεζας του Οδείου Ομίλου, σε πόλη γειτνιάζουσας και αυτής με την πόλη της Λάρισας και δράστης αυτής στη Χάνη, ο 35χρονος δράστης. Σε νομότυπες έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες των συλληφθέντων, αλλά και σε έρευνες που πραγματοποίησαμε σε αυτοκίνητα που χρησιμοποίησαν κατά την παράνομη δράση τους, κατασχέθησαν όπλα, κινητά τηλέφωνα και χρηματικό ποσό. Θέλω με την ευκαιρία της σημερινής παρουσίασης προσωπικά να εκφράσω και δημόσια τα συγχαρητήρια στο σύνολο των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας, στον διευθυντή αυτής, στον αναπληρωτή διευθυντή, στους αξιωματικούς και στο προσωπικό, για τον επαγγελματισμό τους, για τον υπηρεσιακό ζήλο που επέδειξαν κατά το χειρισμό της συγκεκριμένης υπόθεσης. Δράτοντας της ευκαιρίας, επιπλέον θέλω να εκφράσω την ιδιαίτερη ικανοποίησή μου και την απόλυτη εμπιστοσύνη μου στα επιχειρησιακά στελέχη που επιχειρούν και ενεργούν στην περιφέρειά μας. Ολοκληρώνοντας την δική μου τοποθέτηση και προτού δώσω το λόγο στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, Αστυνομικό Διευθυντή κύριο Χρήστο Σιμούλη, για την εκτελέστερη ανάλυση της υπόθεσης, θα ήθελα να τονίσω ότι οι υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας θα συνεχίσουν να έχουν πρωταρχική προτεραιότητα τόσο στην ασφάλεια των πολιτών όσο και στην προστασία των ένομων αγαθών τους. Σας ευχαριστώ. Πρόκειται για μια σημαντική επιτυχία της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας, η οποία αποτελεί κέριο χτύπημα στη σημερινή εγκληματικότητα που πλήττει τη ζωή, την περιουσία και εν γέννη την ποιότητα ζωής των πολιτών. Η αστυνομική της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας, συλλέγοντας μεθοδικά και αναλύοντας ενδελεχώς πρωτογενή δεδομένα και ευρήματα της υπόθεσης που ανέκυψαν κατά την εξέλιξη της προανακριτικής διαδικασίας, οδήγησαν την έρευνα στο να αποφέρει καρπούς. Ειδικότερα, ως προς το χρονικό της υπόθεσης, το πρωί της 1ης 8ου 2019, οι δύο δράστες ηλικίας 35 και 50 ετών, επιβιβαζόμενοι σε γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, για το οποίο, όπως αργότερα εξακριβώθηκε, είχε δηλωθεί ψευδός κλοπή, μετέβησαν σε τραπεζικό υποκατάστημα της ευρύτερης περιοχής της πόλης. Εκεί, ο 35χρονος με την απειλή πιστολίου, εξανάγκασε υπάλληλο να του παραδώσει από το ταμείο χρηματικό ποσό περί τις 10.000 ευρώ. Την ίδια στιγμή ο συνεργός του ηλικίας 50 ετών τον ανέμενε στο όχημα με το οποίο διέφυγαν, το οποίο ακολούθησε εγκατέλειψαν σε περιοχή του Σικουρίου και επιβιβάστηκαν σε άλλο γεωταχή επιβατικό αυτοκίνητο. Η άμεση κινητοποίηση αλλά και οι συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 1η και 2 Αυγούστου του 2019 αλλά και σήμερα είχαν ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη και των 4 εμπλεκομένων στην υπόθεση. Επιπλέον, από την πρόοδο της αστυνομικής έρευνας διακριβώθηκε η εμπλοκή του 35χρονου σε ληστεία η οποία είχε διαπραχθεί τον Νοέμβριο του 2018
σε άλλο τραπεζικό υποκατάστημα στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας. Στο σημείο αυτό, από τη θέση του Διευθυντή της Αστυνομίας του νομού Λάρισας, δράπτομαι της ευκαιρίας να συγχαρώ τους συναδέλφους μου που στάθηκαν επάξια απέναντι στο υπηρεσιακό τους καθήκον και επιβεβαίωσαν για άλλη μια φορά την υπηρεσιακή τους ετοιμότητα και αποτελεσματικότητα, καθώς επίσης να υπογραμμίσω ότι κύριοι στόχοι των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των μορφών εγκληματικότητας και η ασφάλεια των συνανθρώπων μας. Πλέον οι πολίτες μπορούν να αισθάνονται πιο ασφαλείς. Περαιτέρω λεπτομέρειες για την εν λόγω υπόθεση θα δοθούν από τον αναπληρωτή Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας, αστυνόμο Α. Παναγιώτη Οικονόμου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και από εμένα. Όπως ανέφερε ήδη ο κ. Διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, οι δύο των δραστών, ηλικίες 35 και 40 ετών, χρησιμοποίησαν για τη μετάβασή τους στο υποκατάστημα της τράπεζας όπου διέπραξαν τη ληστεία ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο που τους είχε παραχωρήσει για το συγκεκριμένο σκοπό η 42χρονη συνεργός τους. Εκεί, εξ αυτών, ο 35χρονος της ήλθε στο υποκατάστημα έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, φορώντας κουκούλα, ψεύτικα γένια, γυαλιά ηλιού και τα χέρια του, φορώντας γάντια, με απότερο σκοπό να μην είναι αναγνωρίσιμος από την καταγραφή που θα γινόταν στο κύκλωμα καμερών που διαθέτει το υποκατάστημα και να μην αφήσει δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό. Εν συνεχεία, εξήλθε του καταστήματος, επιβιβάστηκε στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο που τον ανέμενε ο συνεργός του και τράβηκαν σε φυγή. Πραγματοποιήθηκαν επισταμμένες αστυνομικές έρευνες και συντονισμένες αναζητήσεις από αστυνομικούς υπηρεσίες μας για τον εντοπισμό και σύλληψη των δραστών, καθώς επίσης και για τον εντοπισμό των δύο οχημάτων. Αποτέλεσμα, οι αναζητήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές της Λάρισας, του νομού Θεσσαλίας δηλαδή, και του νομού της Λάρισας και στην Πειραία. Αποτέλεσμα αυτών ήταν η ταυτοποίηση και ο εντοπισμός και των δύο οχημάτων των δραστών, τα οποία αργότερα και κατασχέθηκαν. Σε δεύτερο χρόνο πραγματοποιήθηκε επιτυχημένη αστυνομική επιχείρηση, η οποία βασίστηκε στη σύνθεση και σωστή αξιολόγηση όλων των στοιχείων της υποθέσεως, στην οποία συνέδραμαν και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Κατερίνης, κατά την οποία συνελήφθησαν οι τρεις δράστες. Ακολούθησαν έρευνες στις οικίες τους, είτε στην έρευνα του 50χρονου, την έρευνα στην οικία του 35χρονου, στην οποία εντοπίστηκε ο ίδιος και συνελήφθη, και στην έρευνα της 42χρονης, στην οικία της 42χρονης. Σε όλες αυτές τις έρευνες ανεβρέθη το συνολικό χρηματικό ποσό των 2.380 ευρώ, το οποίο ταυτοποιήθηκε ότι είναι μέρος του αφαιρεθέντος από την τράπεζα ποσού, ευρεθήκε ένα πιστόλι ρέπλικα, ένα ιαπωνικό σπαθί, ένα μαχαίρι, δύο κινητά τηλέφωνα και κάποια άλλα αντικείμενα. Εν συνεχεία εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα και τα είδη που είχε χρησιμοποιήσει ο 35χρονος για να αποκρύψει τα χαρακτηριστικά του, όπως είπαμε παραπάνω. Στη συνέχεια, από περαιτέρω αξιοποίηση των στοιχείων που είχαν συλλεχθεί, προέκυψε η εμπλοκή του 35χρονου και σε έτερη περίπτωση ληστείας, η οποία είχε διαπραχθεί την 27/11 του 2018 σε τραπεζικό υποκατάστημα στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας. Και σε αυτή την περίπτωση, ο δράστης με την ίδια μεθοδολογία, δηλαδή με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και την απειλή πιστολιού, εισήλθε στο υποκατάστημα, αφαίρεσε χρηματικό ποσό 17.380 ευρώ και αποχώρησε επιβιβαζόμενος σε ΙΧΦ αυτοκίνητο που οδηγούσε και τον ανέμενε ο συνεργός του. Και σε αυτή την περίπτωση, μάλιστα, το αυτοκίνητο ανεβρέθη από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Τυρνάβου και αφότου είχε δηλωθεί η κλοπή του στη συγκεκριμένη υπηρεσία. Κλείνοντας, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους μου της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Λάρισας για τον άρτιο επαγγελματισμό τους, γεγονός που καταδεικνύει για άλλη μία φορά την πίστη και προσήλωσή τους στο καθήκον και το ζήλο τους για την προάσπιση των πολιτών. Να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους μου της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Κατερίνης, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν άμεσα στα αιτήματα που είχαμε για την παροχή συνδρομής. Σας ευχαριστώ πολύ.